Σου υποσχέθηκα 50. Αν τις μετρήσεις είναι 49. Ξέρεις γιατί? Έχουμε 7 εφτάδες. 7, 7, 49. Πριν από εσένα, απάντησαν στις 10 ερωτήσεις που θα κληθείς να απαντήσεις εσύ στο πρώτο γύρο. Βαθμολογήθηκαν ανάλογα με την απόδοσή τους. Έτσι, στην πρώτη σειρά έχουμε την εφτάδα με τη χαμηλότερη βαθμολογία. Και για κάθε μία από τις κοπέλες που θα βγάλεις έξω θα παίρνεις 100 ευρώ. Ωραία. Όσο ανεβαίνουμε, τα κορίτσια έχουν σημειώσει καλύτερο σκορ. Έχουμε λοιπόν την 7η εφτάδα, όπου τα κορίτσια έχουν την υψηλότερη βαθμολογία για εκεί ψηλά. Εκεί ψηλά, ναι. Ωραία. Και για κάθε μία που θα βγάλεις έξω θα παίρνεις 3.000 ευρώ. Okay. Ωραία. Υπάρχει όμως μία ξανθιά που για σήμερα έχει σημειώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία. Και φαντάζομαι αδειμονείς να τη γνωρίσεις. Να υποδεχτούμε την Top Ξανθιά, παρακαλώ. Λοιπόν, Top Ξανθιά για σήμερα, η Εμμανουέλα Μοντέλο. Γεια σου, Εμμανουέλα. Γεια σου, Γιώργο. Συγχαρητήρια για την απόδοσή σου. Πώς είναι από εκεί ψηλά, καλά είναι? Πολύ, είναι τέλεια. Τέλεια μια είναι, χαρά. Έτσι. Μάλιστα. Τι έχεις να δηλώσεις εδώ για τον Ηλία μας? Θα ήθελα να πω κάτι στον Ηλία. Ακούω. Ξέρεις, Ηλία μου, όταν κοιτάζεις την κορυφή, φοβάσαι. Στη δική σου την περίπτωση όμως, όσο πιο κοντά σου έρχομαι, τόσο περισσότερο πρέπει να τρέμεις. Μπορώ να απαντήσω κι εγώ κάτι? Βεβαίως, παρακαλώ. Το πεδίο δικό σου. Για να ακούσω. Νομίζεις ότι είσαι η πιο έξυπνη ξανθιά? Αυτό δείχνει σήμερα. Ξέρεις ποια είναι η διαφορά της έξυπνης ξανθιάς και ενός UFO? Θες λες να μου πεις? Ότι για τα UFO υπάρχουν πολλές αναφορές, αλλά για γυναίκες σαν και σένα, καμία. Αχ, χαίρομαι. Χαίρομαι, Ηλία μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που καταλαβαίνεις τι γυναίκα είμαι. Έτσι. Χαίρομαι. Καταλαβαίνετε ότι εδώ απόψε έχει ξεκινήσει μια μεγάλη κόντρα. Έχουν περάσει μόνο 15 κορίτσια στο δεύτερο γύρο. Okay. Έχεις πάει πάρα πολύ καλά, από τα καλύτερα σκορ που έχει σημειώσει παίκτης, τόσο σε επίπεδο χρηματικού ποσού, όσο και σε επίπεδο κοριτσιών που έχεις βγάλει έξω μέχρι στιγμής. Ωραία. Πρόσεξε όμως. Τώρα ήρθε η ώρα της αλήθειας στον πρώτο γύρο. Θα αντιμετωπίσεις την Top Ξανθιά για σήμερα. Την Εμμανουέλα. Εάν χάσεις και περάσει η Εμμανουέλα, θα μείνεις στα λεπτά που έχεις μαζέψει, δηλαδή 51.700 ευρώ. Ναι. Αν όμως κερδίσεις, και την Εμμανουέλα θα βγάλεις έξω και θα πας 103.400 ευρώ. Πολλά λεφτά. Εμμανουέλα. Έτοιμος. 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 Εμμανουέλα Αλεύρη. Πάρε θέση. Λάβε θέση παρακαλώ. Πες μου, Εμμανουέλα, πώς είδες την επίδοση και την απόδοση του Ηλία μέχρι στιγμής? Εντάξει. Μπορείς να πεις ότι ήταν και καλή. Μόνο αυτό, ρε Εμμανουέλα. Μόνο αυτό, γιατί μπορώ να πω κάτι άλλο? Έχω πολλά να σου πω. Θες να με ρωτήσεις κάτι, μήπως? Δεν θέλω να τη ρωτήσω κάτι. Απλά θέλω να ψηφιθώ να χάσει, γιατί. Κατάλαβα. Είναι πολλά τα λεφτά. Κατάλαβα, Ηλία μου, τι έπαθα. Ήρθα κοντά σου και θόλωσες τελικά. Αλλά εγώ για να σε ξεθολώσω, ένα έχω να σου πω. Ένα βήμα πιο κοντά μου και σένα σε έχω σίγουρο. Θα το κάνεις? Προκαλεί η Εμμανουέλα. Είναι προκλητική η Εμμανουέλα, ούτως ή άλλως. Για να δούμε τις ερωτήσεις. Αντιμέτωπος με την Εμμανουέλα ο Ηλίας, πρέπει να επιλέξει μία από τις τρεις ερωτήσεις που θεωρεί ότι δεν θα γνωρίζει η Εμμανουέλα και ότι μπορεί εκείνος να απαντήσει ορθά. Θα πάρω την ταινία. Ταινία. Γιατί πιστεύω δεν έχει πολύ χρόνο να βλέπει ταινίες. Μάλιστα, για να δούμε αν έκανε σωστή επιλογή. Για να δούμε την ερώτηση. Ως τι εραστής έχει κερδίσει ο Γκούντι Άλεν Όσκαρ σκηνοθεσίας? Ως γλυκός, νευρικός, τελευταίος ή αξέχαστος εραστής? Ομολογώ για άλλη μια φορά. Δεν το έχεις δει? Δεν το έχω δει. Ναι. Αν και μ' αρέσει πολύ ο Γκούντι Άλεν, μ' αρέσουν όμως οι τελευταίες του ταινίες που έχει και τη Σκάρλετ Γιόχανσον. Ναι. Σαν Μούσα. Αυτό δεν το έχω δει. Όχι, δυστυχώς. Είναι πολύ γνωστό ωστόσο. Θα αποκλείσω το γλυκό, γιατί δεν μου κάνει πολύ ξενέρωτη γλυκανάλατο πολύ. Θα αποκλείσω τον αξέχαστο εραστή, γιατί και αυτό μου κάνει λίγο κάπως. Ναι. Θα πάω μεταξύ του νευρικού και του τελευταίου. Μάλιστα. Αλλά ως Γκούντι Άλεν, ναι, αποκλείεται να επέλεγε το τελευταίο. Άρα επιλέγεις τον νευρικό εραστή. Επιλέγω τον νευρικό. Με την Ισάτο που έβγαλες έξω τα δεύτερα. Για να δούμε λοιπόν αν η μέθοδος αυτή θα βγει ορθή. Μακάρι. Στον Ηλία, στην τελευταία και πιο κρίσιμη ερώτηση που έχει για τον πρώτο γύρο της εκδίκησης Ξανθιάς.
γνωστός. Μπράβο, yes. Ηλία μου. Δεν το πιστεύω. Μπράβο. Δεν το πιστεύω. Το πρώτο βήμα το κάναμε. Να δούμε αν η Εμμανουέλα ήξερε ότι ήταν νευρικός εραστής η ταινία του Woody Allen. Ξέρει από εραστές νευρικούς η Εμμανουέλα, έτσι δεν είναι, Εμμανουέλα? Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι δεν μου αρέσουν οι νευρικοί εραστές, μου αρέσουν οι αξέχαστοι, αλλά έπρεπε να απαντήσω το σωστό. Μάλιστα, ωραία. Τι να κάνω. Λοιπόν, η Εμμανουέλα πέρασε στο δεύτερο γύρο. Να σου πω τι έκανες τώρα εσύ, Ηλία. Στο δεύτερο γύρο πέρασαν μόνο...